αλλαγή διεύθυνση μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ τη περιφέρεια του περιφερειακού ελεκτρικού γραφείου του περιφερειακού φορέα, γιατί ήσταν από το περιφερειακό κομμάτι και του Δήμου Τρίπολη για την αποποίηση του έργου και την αντιμετώπιση τη έκρηξη ανέμιση του Δήμου Τρίπολη για την διαχείριση των στερεών από το τελάβαλμα αυτό. Όχι, δεν νομίζω αυτή τη στιγμή. Μεγάλο διάστημα. Ουσιαστικά μέσα από αυτή τη σύμβαση, η οποία αν είναι το σχέδιό τη, προτείνεται να συμμετάσχει κατά 150.000 η περιφέρεια των Δαπανήσεων, 45.000 ο Δήμος Τρίπολης και 5.000 ο Ελεκτρικής Τελεαπολιτών Περιφερειακός, προκειμένου να γίνει ταχύτερη η μεταφορά των απορριμμάτων μεσολαβημένα στον χώρο της Αγίας Τριάδος, ώστε να μπορέσει και αυτός ο χώρος να αποδοθεί κανονικά σε χρήση, όσο το λέμε συντομότερα. Το μεσημέρι υπήρξε στις 2 ώρα σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αποφάσισε για το θέμα και αντίστοιχη συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Ελεκτρικών Αποβλήτων. Θα δείτε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και θα έλεγα να κάνουμε μια αναμέτρηση του προϋπολογισμού με τα 40% με τα 45.000 για αυτό που αφορά το Δήμο της Τρίπολης και πρέπει να ορίσουμε και δύο, ένα τακτικό μέρος και ένα αναπληρωματικό από το Δήμο, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της σύμβασης. Ο σχεδιασμός του Δήμου, αλλά και η αποδοχή από τις υπόλοιπες παρατάξεις του Συμβουλίου μας οδηγεί σε ένα λόγο. Και θα μας οδηγήσουν και σε χειρότερα σε ό,τι αφορά το μέλλον, αφού λύσουν οι γονείς και το γεννήμα για το γεννήμα που θα περάσω και αφού θα πειραστεί πάρα πολύ μεγάλο περιπέτειο, αφού αυτό για να καταλήξει ο πειρασμός και ο πειρασμός, πολύ περισσότερα από τα εμείς πρέπει να δώσουμε σε τελική λύση, η οποία έτσι καλώς θα είναι καταστροφική για την διαχείριση και για τα συμφέροντα. Επομένως, σαν παράταση, δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε κανένα κομμάτι αυτής της διαχείρισης. Άρα, ούτε να συμφωνήσουμε σε προγραμματικές συμβάσεις, ούτε και σε πρώτους απόφασεις προς εμείς ή μόνοι της. Θα έχω την ευκαιρία να τοποθετηθώ στις μεγάλες παρατάσεις μας στο επόμενο θέμα που θα πείσω ότι αφορά το μίσος της απόφασης. Κάποιος για τους πρώτους που ανέφερα, θα καταψηφίσω και την προγραμματική σύμβαση του Ελληνικού. Και έπρεπε, κύριοι συνάδελφοι, τα κριτήρια για την είσοδό μας στη ΟΝΕ να μην ήταν το ποσοστό του ελλείμματος ως το ΑΕΠ ή του χρέους προς το ΑΕΠ, αλλά τι χωματερές έχουμε. Φτιάχτε πρώτα τις χωματερές να τις αποκαταστήσετε, φτιάχτε χιτά, φτιάχτε χιτή και μετά να μπείτε στην ΟΝΕ. Και δεν δέχομαι να ο κύριος Υπουργός να λέει τις κυρώσεις που θα υποστούμε και θα κάνουν περιποπές από τους κεντρικούς αποτελεσμούς. Μην τολμήσουνε και κόψουνε ένα ευρώ. Μην τολμήσουνε. Προχτές εδώ ο επικεφαλής παράταξής μας σας προέδρεψε και πάλι για την εξαίρεση δημόσιου χώρου. Εντάξει, το που δεν ρωτήσω αν είναι δημόσιο χώρο, αλλά αυτή τη διαδικασία για την εξέλευση δημόσιου χώρου από την θυματική υπηρεσία τόπου αλλού ανήκουν οι δημόσιοι χώροι. Έχει προχωρήσει, την έχει ξεκινήσει παράλληλα με την όποια άλλη επιλογή έχετε, ούτως ώστε αν τυχόν κάτι σκαλώσει στην πρώτη σας επιλογή, να έχετε μια δεύτερη για να τελειώσουμε και να προχωρήσουμε για να μην τα κάνουμε. Καταρχήν υπάρχουν δημόσιοι διαθέσιμοι, αλλά πρέπει να γνωρίζετε, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι πρόκειται για μια προσωρινή λύση, αυτό που θέλω να κάνω τη διαχείριση, γιατί η ενημέρωση σήμερα του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ότι εδώ σε επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και οικονομικές και τεχνικές προσφορές των ανώτερων του διεθνούς διαγωνισμού.
από εκεί και πέρα. Δεν πώς θα πάει δύο-τρία χρόνια. Ο ανάδοχος όταν οριστικοποιηθεί σύμφωνα με την προκήρυξη έχει και την προσωρινή διακήρυξη. Ας βγει ο ανάδοχος τον Ιούλιο και από εκεί πέρα να συνδυαστούμε να συζητήσουμε και παράλληλα με αυτό. Δηλαδή να μην πάνε σε μια τέτοια ένα και σε άλλη τέτοια άλλη. Το εξήγησα. Ένας δημόσιος χώρος με αρκετά προβλήματα που ευρέθη στην περιοχή της Πάπα και Ασέας που έκανα κοντά στα στρέμματα της Ένωσης Άρτης. Δεν είναι κοντά στρέμματα. Οπότε έχει τέτοια τεχνικά προβλήματα και φυσικά πρέπει κάποιες εγκαταστάσεις η οποία σε αυτή την πρόταση που υπερβαίνει ουσιαστικά την ενέργεια δίνονται κάποιες υποδομές υπεύθυνες που για να κατασκευτούν όσο πολλά από τα σκευαστούν αυτές οι υποδομές όταν πήγαν από τους κεντρίους 2,5 εκατομμύρια τη στιγμή που αν προχωρήσουμε σε αυτή τη μισθώση το πόσο θα περάσει 240-250.000 δεν ξέρω πόσο είναι 1.824 έτσι σε 240.000 γιατί διότι έχουν πολλές ώρες μέσα, πολλές ώρες έχετε κάνει να παίξει προβλέψεις και οι προβλέψεις δυστυχώς δεν επαναφέρθηκαν, δεν επαναφέρθηκαν. Και τώρα πάει το ότι σε τρεις τέσσερις μέρες θα καθαρίσουν όλοι και θα ξεκινήσουν και θα είμαστε όλα εντάξει. Αλλά φοβάμαι, όχι το θέμα θα καθαρίσουν όλοι το μέλλον σε τρεις τέσσερις μέρες. Αλλά γιατί το θέμα μας ενδιαφέρει. Αν δεν δει το θέμα μας ενδιαφέρει. Γιατί πάλι θα το συζητήσουμε το θέμα του σπιτιού και πάλι θα έχουμε πιθανό πρόβλημα. Καλό είναι και εσείς ως διοίκηση, αλλά και ως πρωθυπουργέ, εσείς ως διοίκηση, που λέτε πώς είστε διοίκηση, πρέπει να κάνετε προβλέψεις οι οποίες θα είναι στοιχειοθετημένες και βάζει πώς θα σας βγει κάποια πρόβλεψη. Γιατί δεν θα σας βγει και κάποια. Τώρα έχετε επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο και έχετε δει δύο παρέστα σας που λένε σαν καρδιά στο θέμα του Αγίου Κωνσταντίνου. Και για αυτό το συμπέρασμα πρέπει να πάει καλύτερα να προχωρήσει η διαδικασία με οποία είχαμε συμφωνήσει όλοι εκεί. Καλό όμως είναι ως διοίκηση και κάθε διοίκηση να έχει εναλλακτικές λύσεις. Γιατί αν σας προκάλλουν οι 6 μήνες που μας έχει δώσει την λύση η κοινή που είχε απόφαση θα περάσουν πολύ γρήγορα. Και φοβάμαι ότι θα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για τις εκλογές και θα έχουμε κάτι θέμα. Γι' αυτό καλεπροέρετα λέμε κύριε Κατσαφάρη και κύριε Δημαρχέ ότι δέστε και εναλλακτικές λύσεις και βάλετε να σκεφτούμε και εναλλακτικές λύσεις. Η εναλλακτική λύση δυστυχώς κύριε Δημαρχέ που λέτε ότι θα την περιφέρει το μετρό σου πάντα δεν θα μας καλύψει στο εξάγιο. Συγγνώμη, φοβάμαι δεν θα μας καλύψει. Επειδή είναι διαδικασίες οι οποίες τρέχουν και έχουν ήδη μέχρι τώρα. Εσύ εγώ φοβάμαι, δεν θέλω σε 6 μήνες να κάνουμε και να αντιμετωπίσουμε πάλι τέτοια προβλήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν παίρνουν κάθε φορά, εγώ θα σας είπα ότι χθες το βράδυ συνεδρία στο συντονιστικό όργανο για όνομα του Θεού, γιατί για τις 18 ώρες λέει θα ήταν παράνομοι που μισθώσαμε τα κύματα που πρέπει να είναι μεταφοράς από δεμάτων. Έκλειος τελικά. Δηλαδή έχουν γίνει όλα σε αυτή τη χώρα τόσο νόμιμα, ώστε αυτό ήταν το πρόβλημα. Σήμερα ζητήθηκα να μάθω τον Αντιπεριφερειάρχη, οι πινακίδες των μηχανημάτων που έχουν χρησιμοποιούνται στην ΕΡΤ. Σε βλέπω αν μετρήσουμε και το πάρο, δεν είναι αστικό, αν είναι έτσι. Για να λυθεί το πρόβλημα μέχρι τώρα παρανομήσεις. Δεν γίνεται αυτό το πρόβλημα, δεν θα στο φέρουν. Αυτό σημαίνει πολλά. Ο θέμα τη διάθεση και ο καθένας και μέχρι τον πάρο. Όσον αφορά και τον κύριο Σαββάκη, τον κύριο Σαββάκη, συγγνώμη, τον κύριο Σαββάκη, τον έχω προκαλέσει καλυμμένος όσο 8 μήνες να θέλει ένα έγγραφο που δεν έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες. Αυτό είναι το μήνες άλλο. Αυτά είναι τα σχέδια που δεν έχει έξω. Γιατί αυτό που δεν έχει έξω. Εντάξει. 7 μήνες, 8 μήνες του ζητάω έστω και ένα πρωτόκολλο που έχει ζητήσει ένα σχολητή. Φαίνεται τις τελευταίες 10 μέρες ενεργοποιήθηκε. Αλλά αυτό πρέπει να τονίσω και το πω ξεκάθαρα είναι να φτάνετε εδώ και θα ανακοινώνει ότι εξήγησα στο Δασαρχείο και μου είπε δεν γίνεται αυτό, αυτό να μην τα πει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην τα ξαναπεί ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν είναι θέμα Δασαρχείου να αποφασίσει τι θα είναι και τι δεν θα είναι. Υπάρχουν μια σειρά διαδικασίες και όροι, το αν μπορεί ένας χώρος να δημιουργηθεί δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Και δεν αφορά το Δασαρχείο. Και δεν είναι δικό του θέμα του Ιταλίου να συζητάμε αυτά τα θέματα. Και απλά αυτά πάλι 8 μήνες θα του θυμίσω και θα σας θυμίσω ότι σε αυτό το σημείο εδώ σε αυτή την αίθουσα σας είπα ότι δεν είναι κακό. Δέχομαι την πρόκληση να δώσω το δικαίωμα. Και να βλέπουμε θα κινηθεί το θέμα ή θα κινηθεί σε σχέση με τον χώρο. Και την όποια διακίνηση. Και δεν θα το συζητήσατε τώρα, δεν το δεχτήκατε.
Υπάρχουν πολλοί κατσαφάντα και μην τα κάνει και τον κόσμο. Διάβασε κάποιο ανακοινώσει να μην είναι έτσι λόγο. Δεν ξεχάσουμε τον εβδομάδα των 100 θεμάτων. Πέντε τα θέσει υπάρχουν. Και να σα δώσω και την πρώτη πληροφορία όταν ο κύριο Αγγελόπουλο ενδιαφερόταν τότε από τα περιάτια για διάφορε θέσει, άλλο 50 του μέρε στο γραφείο να επιλέξει. Αφήστε τα λοιπόν να την πολιτική του κάτω από εσά. Το παλάτιο το ένα και το άλλο και τα κακά του μετά να πούμε. Πρώτον, θε το παλάτιο να πούμε την βιομηχανική. Αφήστε το παλάτιο και τη βιομηχανική. Αυτά τα συμβάντα. Ήταν αυτά ήταν το μεγάλο παλάτιο που θα πηγαίναμε να πούμε. Γιατί ξεκινήσαμε να πούμε το μεγάλο παλάτιο να πούμε. Και πουλιάξαμε τι πέσει να πούμε. Αλλά γιατί τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Ξέρω τι ξέρετε. Γιατί τα ξέρετε καλά γι' αυτό έχετε δώσει κρίση μέχρι σήμερα. Καλά, μα πέρατε σε αυτά τα επίπεδα. Έλεος, θα λέω. Έλεος. Τι να σας πω.